και την πιο νοσηρή φαντασία ξεπερνούν τα φρικιαστικά γεγονότα που φέρεται να εκτυλίχθηκαν σε χωριό της Μεσαράς, καθώς 52χρονος Σύριος φέρεται να κακοποιούσε σεξουαλικά τους δύο γιους της συντρόφου του, ηλικίας 14 και 26 ετών σήμερα. Τα όσα φέρεται να περιγράφει το ίδιο το 14χρονο αγόρι προκαλούν ανατριχίλα, καθώς όπως υποστηρίζει, όλα έγιναν χωρίς τη συγκατάθεσή του και με απειλές. Όπως αναφέρει το αγόρι, «Δεν υπήρξε μία μόνο σεξουαλική επαφή. Αυτό συνέβη αρκετές φορές». Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από κάθε φρίκη, ο 52χρονος δεν δίσταζε να πετάξει λιγοστά κέρματα στο αγόρι. Η θέση του κατηγορούμενου είναι ότι έχει γίνει μία πράξη με έναν 14χρονο, δίχως, αυτό που υποστηρίζει είναι, δίχως να ασκήσει κάποια μορφή βίας ή να απειλήσει για την άσκηση κάποιας μορφής βίας και δίχως οικονομικό αντάλλαγμα. Όπως υποστηρίζει ο 52χρονος που πήρε πλέον το δρόμο για τη φυλακή, «Υπήρξε μόνο μία φορά σεξουαλική επαφή με το 14χρονο αγόρι χωρίς την άσκηση βίας ή εξαναγκασμό. Δεν πλήρωσα ποτέ το αγόρι για την πράξη αυτή. Αρνούμαι ότι έχω έρθει σε ερωτική επαφή με τον αδερφό του». Αυτό που ομολογεί είναι ότι έκανε ένα τρομερό, αδιαφεσβήτητα, τραγικό λάθος, το οποίο στη συνείδηση όλων μας και στην ηθική όλων μας είναι κάτι το αποτρόπαιο και κάτι το οποίο κανείς δεν μπορεί να προσπεράσει και κάτι το οποίο κανείς δεν μπορεί φυσικά να αποδεχθεί. Και εκείνος αρνήθηκε να έχει κάνει το οτιδήποτε με κάποιο άλλο από τα μέλη της οικογένειας. Ο 52χρονος έμενε με την Ελληνίδα σύντροφό του και το 14χρονο γιο της στο ίδιο σπίτι και σε διαφορετικό όροφο κατοικούσαν τα δύο άλλα αδέρφια της οικογένειας, ένας 24χρονος που φοιτά σε ειδικό σχολείο και ένας 26χρονος. Ο 52χρονος κατηγορείται ότι ξεσπούσε τις αρρωστημένες ορέξεις του στα δύο αδέρφια. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας αδερφός συμβούλεψε τον 14χρονο να βιντεοσκοπήσει την ερωτική πράξη ως βίντεο ντοκουμέντο και στη συνέχεια ζητήθηκε η βοήθεια της ψυχολόγου του σχολείου για να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Είναι γεγονός ότι υφίσταται βιντεοληπτικό υλικό μέσα στη δικογραφία, το οποίο έχει ληφθεί από τον ίδιο τον ανήλικο. Και ισχυρίζεται ότι η μόνη πράξη η οποία έλαβε χώρα ήταν αυτή που ακριβώς αποτυπώνεται στο συγκεκριμένο βιντεοληπτικό υλικό. Σοκ προκαλεί ο ισχυρισμός ενός αδερφού ότι η μητέρα γνώριζε για τις αρρωστημένες πράξεις του συντρόφου της, γεγονός που η ίδια η γυναίκα φέρεται να αρνείται. Οι κατηγορίες που βαραίνουν το φερόμενο δράστη είναι βιασμός, γενετήσιες πράξεις με ανήλικο ή ενώπιον του, κατάχρηση ανηλίκων κατ' εξακολούθηση, γενετήσιες πράξεις έναντι αμοιβής και παράβαση του νόμου περί όπλων. Ο 52χρονος φαίνεται ότι δεν έπεισε, καθώς προφυλακίστηκε, ενώ έχει παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση.